4, πρώτο κεφάλαιο και 3 εδάφια, 4 εδάφια. Πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσαι και να υγιενείς, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι χάριν κατά πολλά, ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειάν σου, διότι εσύ περιπατείς εν τη αληθεία. Μεγαλυτέρα χαράν δεν έχω παρά τούτο, ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν αληθεία. Η μεγαλύτερη χαρά που ο Χριστός έχει για κάθε έναν από μας είναι όταν περπατάμε στην αλήθεια, στις εντολές Του, στο Λόγο Του. Και αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Βέβαια, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μπορεί να περπατάμε στις εντολές Του και να μην αγαπάμε. Μπορεί, λέει, να έχω προφητεία, να έχω και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια, να είναι όλα αποκεκαλυμμένα σε μένα, αλλά αν δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Το εργαλείο, λοιπόν, του Χριστού, όπως είπαμε, είναι αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τα συντολάς αυτού. Και τούτο είναι χαρισμένο από τον Χριστό κατά το Λόγο Του, δια Πνεύματος Αγίου, καθώς είναι και γραμμένο, η αγάπη του Θεού, που μεγαλύτερα αγάπη από αυτήν δεν υπάρχει, είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Με αυτή, λοιπόν, τη λογική της αγάπης στο να περπατώμεν κατά τις εντολάς αυτού, θα σταθούμε τώρα, θα μετανοήσουμε, θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας και θα ζητήσουμε από τον Κύριο να μας χαρίσει αυτή την αγάπη. Να μας κάνει Υιούς αγάπης, θυγατέρες αγάπης και εκκλησία αγάπης. Αμήν, αδελφοί. Και ό,τι ζητήσουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εφόσον συμφωνούμε, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε. Αλλά και παρησία έχουμε, γιατί ζητάμε κατά το θέλημά Του. Αμήν. Ας φέρουμε, λοιπόν, τώρα μια προσευχή ιδιαίτερη, με αυτό το ιδιαίτερο αίτημα που ο Κύριος, πιστεύω, μας αποκάλυψε σήμερα, να ζητήσουμε αυτή τη μοναδική αγάπη που συνδυάζεται με την αλήθεια, ώστε να δούμε σήμερα την αρχή των νέων πραγμάτων στη ζωή μας, να μας μετατρέψει όλους από σίμωνα άχυρο σε πέτρο που είναι βράχος. Και ο αδερφός μας ο Ποφίλιος, ας μας φέρει αυτή την προσευχή με τη χάρη του Χριστού.